Μία ημέρα μετά τα επεισόδια ανάμεσα σε γονείς και μαθητές στο 5ο Γυμνάσιο Αλίμου, νέα στοιχεία έρχονται στο φως. Ήμουν εδώ πέρα και έτσι όπως έσπαθαμε για να μην φύγει το κάγκελο, δεν γύρισα και απλώς ένας γονιός με χτύπησε δύο φορές και με γρατζούνισε. Μαθητές εξηγούν στο Open πώς τραυματίστηκαν, όταν γονείς επιχείρησαν με βίαιο τρόπο να σπάσουν την κατάληψη. Είχαμε κάτι κάγκελα εκεί πέρα και μία από εκεί πέρα όπως το τράβηξε το πέταξε πάνω μου. Ανάμεσα στους μαθητές μάλιστα διακινείται αυτή η φωτογραφία, στην οποία σύμφωνα με τους ίδιους φαίνεται γονέας να κρατάει αιχμηρό αντικείμενο. Εγώ προσωπικά φοβήθηκα πιο πολύ γιατί ήμουνα δίπλα σε αυτό το γονιό που είχε βγάλει και ένα αιχμηρό αντικείμενο. Υπάρχουν και παιδιά που έχουν χτυπήσει δίπλα μου. Και τα παιδιά κατέληξαν με μελανιές στα πόδια, στα χέρια, στο σώμα, κοψίματα. Ένας γονέας είχε μαζί του ένα σουγιά. Το οξύμορο είναι ότι η διεύθυνση του σχολείου, μια ημέρα νωρίτερα, είχε καλέσει τους γονείς προκειμένου να συνεισφέρουν στη λήξη της κατάληψης χωρίς βία, ένταση και διχασμό. Ήταν σοκαριστική, δεν πιστεύαμε ότι θα γινόταν τόσο μεγάλη φασαρία. Παρότι οι μαθητές συζητούσαν να τερματίσουν την κατάληψη του σχολείου, έπειτα από τα επεισόδια ισχυρίζονται πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Ειδικά τώρα που πιστεύω ότι θα είναι πιο έντονη από οποιαδήποτε άλλη μέρα. Εξαιτίας του κορονοϊού, περισσότερα από 360 σχολεία ή τμήματα δεν λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ συνεχώς προκύπτουν νέες εστίες. Τα 5 ήταν σε παιδαγωγικό προσωπικό, ενώ τα 2 σε βοηθητικό προσωπικό, δηλαδή μία καθαρίστρια, μία μαγείρισα. 7 εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηλίου έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό, με αποτέλεσμα 5 σταθμοί να έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Έχουν μείνει σπίτι σε καραντίνα. Για να μην μπορέσουν και διασπείρουν τον ιό, ίσως τα παιδιά είναι ασυμπτωματικά. Κρούσματα και καταλήψεις εμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Τα σχολεία που δεν λειτουργούν, είτε λόγω κορονοϊού, είτε εξαιτίας των καταλήψεων, είναι εκατοντάδες ανά την επικράτεια. Με την κυβέρνηση να ευελπιστεί πως θα υπάρξει αποκλιμάκωση στο θέμα των καταλήψεων από την ερχόμενη εβδομάδα.